Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Ήταν η 20η εκπομπή σήμερα. Η εκπομπή δική σας, 60 λεπτά με τους Έλληνες. 15 του Δεκέμβρη βέβαια, του Αγίου Ελευθερίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Στις 12 του Δεκέμβρη γιορτάσαμε όλοι το Αγίου Σπυρίδωνα. Και για αυτούς χρόνια πολλά. Στις 9 του Δεκέμβρη είχαμε τη Αγία Άννα. Χρόνια πολλά βέβαια σε όλες τις Ανούλες. Εμείς εδώ στην Δρόπολη έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε την Αγία Άννα, την Παναγιοπούλα. Στη Δερβιτσάνη. Ένα μνημείο το οποίο αξίζει να πάει κανείς να το δει. Ένα μνημείο το οποίο μας κάνει περήφανους όλους. Και ένα μνημείο το οποίο εγώ έχω την ευχαρίστηση σήμερα να το φέρνω εδώ σε ένα μικρό βίντεο που προετοίμασε το γραφείο τύπου του Δημοδρόπολης. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και παρανεχόμαστε. Πριν μερικές μέρες είχαμε κακοκαιρία. Κακοκαιρία η οποία μας τρόμαξε αρκετά, μας φόβησε λιγάκι, αλλά και μας αύξησε την αγανάκτηση. Την αγανάκτηση διότι το ηλεκτρικό ρεύμα στα χωριά μας είναι το καρκίνωμα της εποχής. Το λένε οι κάτοικοι, το λένε και οι αρχές τώρα πλέον, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να διεκδικούμε να έχουμε ρεύμα έστω και με τη μεγαλύτερη βροχή, ακόμα περισσότερο με τη θεομηνία που ζήσαμε με αυτό το δίκτυο που υπάρχει από το 1970, από το 1975. Είναι έσχος, είναι ντροπή. Όπως πληρώνουμε εμείς, οι Έλληνες, οι Δροπολίτες, οι Βουρκάροι, οι Πογονήσιοι, όπως και όλοι οι Αλβανοί βέβαια, θα πρέπει και η επιχείρηση να επενδύσει για να βελτιωθεί αυτό το δίκτυο. Επιτέλους και φτάνει πια. Αγαπητοί μου, τέτοιο καιρό πάντα εμείς λέμε. Θα έρθουν τα παιδιά μας για Χριστούγεννα στα χωριά. Είναι ένα ερώτημα ρητορικό είναι. Τώρα πλέον δεν αναμένουμε για τίποτε, διότι κακά τα ψέματα περισσότεροι φεύγουν παρά έρχονται. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που μπορούν πηγαίνουν και γιορτάζουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Περισσότερα μετά το σποτάκι. Τώρα πλέον φαίνεται ότι θα γίνει πράξη η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, εδώ, στα χωριά της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Αν και ακόμη το πρόγραμμα δεν κυκλοφόρησε επίσημα, γνωρίζουμε ότι θα έρθει στις 22 του Δεκέμβρη μαζί με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Εντι Ράμα. Καλοδεχούμενοι λοιπόν και οι δυο τους, και βέβαια θα πρέπει να ακούσουν τον πόνο του Κοσμάκη. Τι ζητάει ο Κοσμάκης? Θα το πούνε οι αρχές.
θα τον δουν στα μάτια του Κοσμάκη και εγώ ελπίζω ούτως ώστε και μετά από αυτή την επίσκεψη, την ιστορική επίσκεψη, αν δεν θα πάρει μια αναβολή, ο κύριος Πρωθυπουργός να βάλει το χέρι στην καρδιά του και να ενδιαφερθεί πραγματικά, όχι με λόγια, για αυτόν τον τόπο και για αυτόν τον κόσμο. Το πρώτο μεράκι είναι να λυθεί το πρόβλημα των παππούδων. Να απελευθερωθούν οι παππούδες από αυτό το άγχος που τους έχει καταπλακώσει για το περίφημο επίδομα. Ένα χρόνο πριν, στις 12 του Δεκέμβρη του 2021, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, θεσπρωτείας ο κ. Βασίλειος Γιώγιακας, δήλωσε στο Αλίκο ότι θα γίνει. Το επανέλαβε το Μάρτιο του 2022 στο Καραχάτσι. Ήταν σε μια γιορτή που είχε το κόμμα Μέγα. Προχθές, ξανά στο Αλίκο, στις 12 του Δεκέμβρη, τον συναντήσαμε και μας μίλησε για αυτό το θέμα στην εκπομπή τη δική σας. Πάμε να τον δούμε. Κύριε Βουλευτά, καλώς ήρθατε στο Αλίκο. Για το ενδιαφέρον των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με το επίδομα? Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη. Σημαντική ημέρα σήμερα. Τιμούμε τη μνήμη 4 συμπατριωτών μας. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έφτασε η ώρα. Είμαστε στην τελική φάση και πιστεύω ο Πρόεδρος που αναμένεται να επισκεφτεί πάλι τα χωριά, τα μειονοτικά, τις προσεχείς ημέρες, θα ανακοινώσει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Εκτιμώ όμως ότι δεν είναι πολύ το διάστημα. Η κοινή υπουργική απόφαση έχει βγει, οριστικοποιεί την πλατφόρμα και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει ακριβή ημερομηνία όσον αφορά, η οποία θα είναι πάρα πολύ σύντομα. Χρόνια πολλά και πάλι και ειλικρινά αυτή η προσπάθεια όλων μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη και εμένα προσωπικά και πολλών συναδέλφων, να δοθεί η σύνταξη στους ανασφάλιστους υπερήλικες της Βορείου Υπήρου, όχι μόνο είναι υποχρέωσή μας, είναι ηθικό μας καθήκον για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι που στήριξαν την πατρίδα και πάνω απ' όλα η διαφορά είναι θα μπορούν να παίρνουν τη σύνταξη και αυτοί που ζουν εδώ στα μειονοτικά χωριά, κάτι που είναι για πρώτη φορά και νομίζω ότι θα τους δώσει και ανάσες και τη δύναμη να επιβιώσουν, να ζήσουν γόνιμα, δημιουργικά και με καλύτερες ελπίδες. Η νέα πρέσβης Ελλάδας στην Αλβανία, κυρία Κωνσταντίνα Καμίτση, περιόδευσε στο χώρο το δικό μας. Και όπως πάντα και όπως γίνεται συνηθισμένα με τους νέους διπλωμάτες της Ελλάδας που έρχονται στη χώρα μας, αρχίζουν και πραγματοποιούν το γύρο γνωριμίας με το χώρο μας. Έτσι περιόδευσε αρχικά στο Δήμο Δρόπολης, όπου την υποδέχτηκε ο Δήμαρχος ο κύριος Δημήτρης Τόλης, μαζί με τους συνεργάτες του, συζήτησανε τα αυτονόητα, τα προβλήματα του τόπου και την περαιτέρω συνεργασία. Συνεχίστηκε αυτή η επαφή στο Δήμο Φινίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος ο κύριος Χριστάκης Κιτσός, μαζί με τον βουλευτή της περιοχής τον κύριο Νίκο Κούρη και τους συνεργάτες τους, συζήτησαν τα ίδια. Στη συνέχεια υπήρχε μια συνάντηση της κυρίας Πρέσβη με τον Γενικό Πρόεδρο της Ομόνιας, τον κύριο Βασίλη Κάιο, στην Πόλη των Αγίων 40. Αυτές οι επαφές είναι βέβαια δεδομένες, θα συνεχιστούν και εγώ ελπίζω ούτως ώστε αυτή η συνεργασία να εδραιωθεί και στην πράξη. Διότι καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια πως ο ρόλος της Πρεσβείας αλλά και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο για την ανάπτυξη του τόπου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ελπίζω η κυρία Πρέσβης, η κυρία Καμίτση να είναι ξανά κοντά μας, να συνεργαστεί με όλους τους φορείς της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, μηδενός εξαιρουμένου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο έργο για το καλό του τόπου και για το καλό του κόσμου. Επίσης, αντιπροσωπεία του Γενικού Προεδρείου της Ομόνιας, με επικεφαλής τον κύριο Βασίλη Κάιο, βρέθηκε σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη. Είχε θέμα το βλαχόφωνο ελληνισμό και βέβαια και χαιρέτησε ο πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Κάιος, για αυτό το θέμα, εν ονόματι και της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία. Τώρα έρχονται οι γιορτές και όλοι γνωρίζουμε ότι θα φωταγωγήσουμε τον τόπο μας, τις πλατείες μας, τα χωριά μας, τις συνοικίες μας, τα σπίτια μας. Η αρχή για το δημόσιο χώρο έγινε από το Δήμο Δρόπολης την προηγούμενη εβδομάδα στη Δερβιτσάνη. Στην είσοδο της Δερβιτσάνης, εκεί που φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο δέντρο, σε μια απλή, σε μια σεμνή τελετή, αλλά πολύ σημαντή, με αρκετά μηνύματα, βρέθηκε κόσμος, παιδιά μικρά, τα οποία χάρηκαν αυτή την έναρξη
της γιορτής για τα τέλη του χρόνου και βέβαια μίλησαν, χαιρέτησαν όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Αγγελόκαστρο. Ο κύριος Δημήτρης Τόλης, ο εκπρόσωπος του Γενικού Προξενείου, ο κύριος Σταύρος Σούλος και βέβαια ο πρόεδρος Ζερβιτσάνης, ο κύριος Φιλίππας Μπόμπολης. Πάμε να τους ακούσουμε και να δούμε και λίγο στιγμιότυπα, λίγα λεπτάκια από το χορό που έριξαν οι δροπολίτες γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γιατί άλλο? Για τη χαρά που έχουμε, για τη χαρά των Χριστουγέννων. Σήμερα στο Δήμο Δρόπολης Επωβωνίου ξεκινάνε οι χριστουγεννιάτικες γιορτές. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία σε όλους τους δροπολίτες, σε όλους τους υπογονήσους, αγάπη και ειρήνη. Σήμερα ξεκινάμε από τη Δερβιτσάνη και την άλλη εβδομάδα συνεχίζουμε με τα Σοφράτικα, με τα Βρυσερά και με το Κογόνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευτυχώς ο καιρός κράτησε σήμερα για να κάνουμε αυτή τη μικρή εκδήλωση. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία σε όλο τον κόσμο και καλά Χριστούγεννα. Μαζί μας βρίσκεται ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Προξενείου στο Αργυρόκαστρο, ο κύριος Σταύρος Σούλος, αν θέλει να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Εύχομαι σε όλους να είστε γεροί με τις οικογένειές σας, να έχουμε καλές γιορτές με αγάπη, ειρήνη και κάθε καλό στα σπίτια σας και στις ψυχές σας. Όλα τα καλά. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Γενικού Προξένου και των υπαλλήλων του Προξενείου. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Να είστε καλά. Χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί σήμερα να ανάψουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Δερβιτσάνη. Είναι ένα σημείο αναφοράς, δηλαδή από το πρώτο χωριό του Κεφαλοφόρη. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, τις ευχές μου για ό,τι κακό είχε αυτή η χρονιά, δηλαδή με το καλό να μας έρθει ο καινούριος χρόνος, χρόνια πολλά σε όλους και καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. 4, 3, 2, 1. Χρόνια πολλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Μια ιδιόμορφη εκδήλωση διοργανώθηκε στο Μεσοποτάμο. Εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή, στον δημοσιογράφο και εκπαιδευτικό Παναγιώτη Μπόλη. Διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δήμου Φοινίκης βέβαια, και του 9χρονου σχολείου Μεσοποτάμου. Ο ηθοποιός Καραφίλ Σένα ήταν ο συντονιστής αυτής της εκδήλωσης και όπου εκεί συμμετείχαν αρκετοί εκπρόσωποι των γραμμάτων, δημοσιογράφοι και από τις αρχές του Δήμου, όπως ήταν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Κίτσος και ο κύριος Καλυβιώτης. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να πω ότι ο Παναγιώτης ο Μπόλης είναι γνωστός ως ποιητής των δύο γλωσσών, της μητρικής, της ελληνικής και της αλβανικής. Και εγώ είδα ότι τον αγάπησαν και τον σέβονται και οι Έλληνες
και οι Αλβανοί. Αυτό είναι επιτυχία του ίδιου του Παναγιώτου Μπόλη, συγχαρητήρια. Εγώ προσωπικά βρέθηκα εκεί να τιμήσω τον πρώην συνάδελφο ως δημοσιογράφο και βέβαια να εκτιμήσω την όλη προσπάθεια που έκαναν οι αρχές του τόπου και όλοι οι παράγοντες οι οποίοι θέλουν, τι άλλο, να πάνε μπροστά τα ελληνικά γράμματα. Να τιμήσουμε σε τελική ανάλυση όλους τους λογοτέχνες μας και όλους τους δημιουργούς της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Το 1990 σκοτώθηκαν αρκετά παιδιά από την εθνική ελληνική μειονότητα στα σύνορα. Τα σκότωναν οι εκπρόσωποι και οι εκτελεστές του πρώην συστήματος για να φοβήσουν τον κόσμο. Ένα από αυτά τα θύματα ήταν και ο Κλήτωνας Γραβάνης από το Βαγκαλιάτι. Και προς τιμή της μνήμης αυτού του παιδιού διοργανώθηκε μια σεμνή εκδήλωση πριν μερικές μέρες στο Βαγκαλιάτι. Ήταν παρόν βέβαια οι κάτοικοι του χωριού, ο δήμαρχος ο κύριος Κίτσος, ο βουλευτής ο κύριος Κούρης. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να τιμούμε αυτά τα παλικάρια, να μην τα ξεχνάμε. Όσο περισσότερος απλός κόσμος συμμετέχει, τόσο καλύτερα είναι για την κοινωνία και για τον τόπο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και είναι ένα μήνυμα προς όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Αυτά τα παλικάρια αξίζουν κάτι παραπάνω από μια τιμή. Επίσης, αυτές τις μέρες έφυγε από τη ζωή και ένας άλλος αγωνιστής. Ο δάσκαλος Ανδρέας Τσάκας, σε ηλικία 93 ετών, έφυγε από τη ζωή, συλληπιτήρια, στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους φίλους του και σε όλους τους συναγωνιστές του. Ας δούμε τώρα μια δέσμη πολιτιστικών ειδήσεων. Και να αρχίσουμε με την παρουσίαση του πρώτου περιοδικού Βότρης. Είναι μια έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Νίκας. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθηναίων διοργανώθηκε αυτή η σεμνή εκδήλωση. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους συλλόγους των δικών μας ανθρώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Εκπρόσωποι από την ΆΣΑ και βέβαια Πολυφωνικός Όμιλος Κοσοβίτσας. Καλοτάξιτο και πάλι το βιβλίο Ντούμπολ. Καλοτάξιτο και πάλι το περιοδικό. Καλές επιτυχίες και εγώ ελπίζω ότι αυτό το περιοδικό να έρθει και λίγο εδώ στα χωριά μας. Αν μη τι άλλο, να το απολαύσουν και οι παππούδες και τα παιδιά και οι εναπομείνουσα νεολαία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ωστόσο, ο εκδοτικός οίκος Νίκας διοργανώνει άλλη μια εκδήλωση. Είναι εκδήλωση αφιερωμένη στον συγγραφέα και ποιητή τον Αλέξη το Φώτο, ο οποίος κυκλοφόρησε κι άλλο νέο βιβλίο, ποιητική συλλογή «Το πέλαγος των αναμνήσεων» και το μυθιστόρημα «Ένα ποτάμι δάκρυα». Είναι βέβαια αυτά τα νέα έργα καλοτάξιδα του κύριου Φώτου. Θα γίνει βέβαια και εκδήλωση αύριο στην Αθήνα, 16 του μήνα, παρουσίασης αυτών των βιβλίων. Καλή επιτυχία λοιπόν και μπράβο τους. Εκδηλώσεις πολιτιστικές συνεχίζονται και στην Αμερική. Στην Αμερική οι θυγατέρες της Υπήρου είναι δικοί μας ανθρώποι εκεί, δροπολίτες και όχι μόνο, οι οποίοι διοργάνωσαν μια γιορτή για ποιον, για τα παιδιά τους και τα εγγονάκια τους. Φορέθηκαν, στολίστηκαν οι ίδιοι οι πατεράδες, οι γονείς, οι παππούδες για τα παιδιά τα δικά τους και είχαμε μια ωραία γιορτή. Η γιορτή συνεχίζεται και στα Γιάννενα. Θα έχουμε το Σάββατο τη γιορτή των Ανωδροπολιτών. Εκεί βέβαια Γιώργος Ντέρος, Γιώργος Νίκου, η ορχήστρα και η κομπανία. Θα γιορτάσουν οι Πανωδροπολίτες και από ό,τι γνωρίζω θα πάνε αρκετοί και από τα χωριά τα δικά μας εδώ να γιορτάσουν με τους συμπατριώτες στα Γιάννα. Καλή διασκέδαση να έχουν. Άλλες εκδηλώσεις, πάρα πολλές. Θα έχουμε και μια εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Νόνη. Θα τιμήσουν τον Γιώργο Νόνη στην Αθήνα στις 19 του μήνα. Και βέβαια όλη αυτή η εκδήλωση που διοργανώνει είτε ο εκδοτικός οίκος Νίκας, είτε ο Σύλλογος Λογοτεχνών του χώρου μας που δρά στην Αθήνα, τιμάει τους ανθρώπους. Μήνυμα προς εδώ, να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας, όχι μόνο αυτούς που τιμήσαμε αυτές τις μέρες και κάτι παραπάνω. Ένας καλός λόγος στους ανθρώπους είναι η μεγαλύτερη γιατριά, να το ξέρετε. Πληγές έχουμε αρκετές ανοιχτές. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ο καθένας με τον τρόπο του να κλείνουμε αυτές τις πληγές. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα.
της εβδομάδας βέβαια ήταν η εκδήλωση στο Αλίκο. Εμείς ως εκπομπή βρεθήκαμε και στο Αλίκο. Θα τιμήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας αυτά τα παλικάρια, τα λιοντάρια που έφυγαν από τη ζωή άδικα 32 χρόνια πριν. Με πλάνα που τράβηξε η εκπομπή δική μας εκείνη την ημέρα στο Αλίκο, την προηγούμενη Δευτέρα, και με ένα τραγούδι μυρολόι της Βασιλικής Παπά με στίχους του Ζήσο Λούτσι, νυν Διευθυντής Παιδείας Φινίκης Δρόπολης, πρώην βουλευτής, και εδώ θέλω να πω και κάτι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με χρήματα της οικογένειάς του έφτιαξε το μνημείο για τα τέσσερα παλικάρια στο Αλίκο. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Η εκπομπή αυτή δεν ξεχνάει ποτέ και τα λέει. Καλά είναι και οι αρχές του τόπου να μην τα ξεχνάνε, για να τα λέμε. Τα καλά να τα λέμε. Τα κακά να τα διορθώνουμε. Τι σημασία έχουν όλα αυτά τώρα πλέον? Να τιμήσουμε τα παλικάρια μας, τα λιοντάρια μας. Πάμε παρακαλώ, Βασιλική Παπά. Μέριες νύχτες η ζωή μας, ηλιακτίδες πουθενά, μακριά μας η μητέρα, στα δεσμά ηλευθερία. Τέρμα το βάθη σκοτάδι, τέρμα η κακομοίρια. Η σκλαβιά δεν μας ταιριάζει, είπαν όλα τα παιδιά. Όρκο έδωσε η νιώτη του Αλίκο η λεβέντια, για να διώξει το σκοτάδι και να έρθει η ξαστεριά. Η σκλαβιά πριν ξεψυχήσει, δεκαετή του αγιοντρία, έμπηξε βάθη μαχαίρι στου Αλίκου την καρδιά. Μάσιος Κότσης, Μήτρος Ραφτής, τα άμμουστα καπέδια έφυγαν για να στεριώσει η δική μας λευτεριά. Λευτεριά που λευτεριάζεις στου ουρανού τα περάτα, πότε θα καταλαγιάσεις στα δικά μας χωμάτα. Θανάσης Κότσης, Θύμιος Μάσος, Αηδόνης Ράφτης και Ευαγγέλης Μήτρος. Αυτά είναι τέσσερα παλικάρια που έφυγαν από τη ζωή, από το Αλίκο και από τη Γέρμα. Μια εκδήλωση που διοργάνωθηκε βέβαια από την τοπική αυτοδιοίκηση και συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλο το φάσμα. Θα ήθελα να πω εδώ, είχαμε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας, ο Αγιερόκαστρο, τον κύριο Σαχαρίδη. Είχαμε βέβαια τον βουλευτή μας, τον κύριο Νίκο Κούρη. Είχαμε τους δημάρχους μας, τον κύριο Κίτσο και τον κύριο Τόλη. Το βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Θεσπρωτείας, τον κύριο Γιώγιακα. Ο κύριος Μιχάλη Γκίκας, ο αντιδήμαρχος Ιγουμενίτσας. Είχαμε τον Περιφερειάρχη Αυλώνας, τον κύριο Μάμαϊ, ο οποίος ήταν και εκπρόσωπος αυλωνικής κυβέρνησης σε αυτή την εκδήλωση. Εκπρόσωποι των οικογενειών, των θυμάτων, εκπρόσωποι κομμάτων που δραστηριοποιούνται στο Φινίκι και στου Αγίου 40, εκπρόσωποι της παιδείας κτλ. Κτλ. Όλοι αυτοί τίμησαν και αρκετός κόσμος, που αυτός έχει μεγαλύτερη σημασία από όλους τους προηγούμενους. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι θα ήθελα να εστιαστώ στην προσφορά των παιδιών. Των παιδιών που έφυγαν από τη ζωή, αλλά και των παιδιών που εκείνη την ημέρα έδωσαν τον τόνο. Ποια είναι αυτή η ημέρα, ποια είναι αυτή η ιστορία, τα λένε όλα ποιοι λέτε εσείς. Τα μικρά παιδάκια, το σχολείο του Μεσοποτάμου, που έδωσαν ένα πρόγραμμα, παρακαλώ να τα ακούσετε, διότι λένε πολλά.
Ακούστε τα και γράψτε τα στο μυαλό σας. Παρακαλώ τα παιδάκια. Τότε ήταν που κόπηκε ακόμη μια χορδή στη λύρα του Ομήρου. Τότε ήταν που μια σπιθαμή τόπος και μια χούφτα ανθρώποι είχαν μείνει έξω από τη μνήμη του κόσμου. Τότε ακριβώς που στο πηχτό σκοτάδι κρυφό και ένα θαμπό καντήλι και στον ορίζοντα φαινόταν ένα λαμπρό αστέρι. Και τα παιδιά των Αμαζόνων τα γρυπούσαν για να δουν πώς ανατέλει χαραυγή ξεκουρασμένη. Σταυροκοπιόνταν σαν οι σκιές στο βάθος των σπιτιών. Οι μόνιμες γεννήτρες της ζωής και της ελπίδας. Προσευχόταν στην Παναγιά και στον Χριστό να πάρουν τα παιδιά τους την οδό ελευθερίας. Δεκέμβρης του 1990. Καμποχώρια και ριζοχώρια στρέψανε το βλέμμα τους από εκεί που ανατέλει ο ήλιος. Και τα νιάτα πρώτα έτρεξαν προς τα εκεί για να ζεσταθεί η ψυχή τους. Γιατί εδώ, μες στη μιζέρια και τη φυλακή, δεν υπήρχε ελπίδα. Δεν υπήρχε λιτρωμός. Και ανάμεσα στα νιάτα, ο Ευθύμιος Μάσιος, ο Ειδώνης Ράφτης, ο Θανάσης Κότσης, από το Αλίκο και ο Ευάγγελος Μήτρος από τη Γέρνα. Βιαζόταν να καβαλήσουν τα ηλεκτροφόρα και να φτάσουν το γρηγορότερο στην ηλιόλουστη παράδεισο της μητέρας πατρίδας, μην υπολογίζοντας ότι αυτά τα απολυθώματα του δαιμονισμένου αποκλεισμού ήταν τόσο ψηλά όσο τα ουράνια τόξα, που μόνο στα όνειρά σου τα λαγεύεις. Άγιες μέρες κι αυτές, γραμμένες στο εορτολόγιο, αλλά απογορευμένες τότε από τους άθεους. Μα Θεό δεν είχαν και δεν έχουν οι αντίχριστοι. Νόμιζαν ότι τον είχαν καταπλακώσει στα ερείπια της ιδεολογίας τους και δεν θα αναστενότανε ποτέ. Μα ο Θεός πάντα ψηλά και από ψηλά μας αγναντεύει και μας φροντίζει. Και ο Θεός των παλικαριών άνοιξε διάπλατα τις αγκαλιές στο πνεύμα τους για να τους αποθανατήσει. 12 Δεκέμβρη 1990. Πάνω από 3.000 κάτοικοι του Αλίκου και άλλες εκατοντάδες από τα κυροχώρια με τα φέρετρα των νεκρών παιδιών στους ώμους πηγαίνουν προς την πόλη για να διαμαρτυρηθούν κατά των πραγματικών δολοφόνων που ήταν οι καθεστωτικοί. Την ημέρα αυτή, ο λαϊκός ποιητής από το Αλίκο, Βαγγέλης Τούκας, αποθανατής με τους στίχους. Τα παιδιά από το χωριό μας και από τα γύρω τα χωριά μας πήραν τα φέρετρα στην πλάτη και είπαν όλοι κοντά μας. Πριν πάνε στο κημητήριο, γύρισαν για το μετόχι και όλοι πήγανε κοντά τους και κανείς δεν είπε όχι. Ψηλά στην γιάσα στην κορφή, στο κλώσμα στη γωνία, εκεί μας επερίμεναν στρατός και αστυνομία. Εμείς με πετροπόλεμο, αυτοί αρματωμένοι. Κανείς δεν υπολόγισε για το Αλίκο τι θα γίνει. Το πλήθος που πορευόταν προς Αγίου Σαράντα αύξενε και οι καθεστωτικές δυνάμεις τρομοκρατήθηκαν. Γι' αυτό τραυμάτισαν τον Δημήτρη Μάνο για να πισωχωρήσει ο οχλός των εξεγερμένων για να καταστήλουν την Επανάσταση. Συνθήματα πρωτάκουστα για τα χρονικά της σκληρής δικτατορίας από ανθρώπους πονεμένους και αγανακτισμένους που είπαν μέσα τους και ξεδήλωσαν το καλύτερα μιας ώρας ελεύθερης ζωής παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ήταν σαν να είχα ξυπνήσει από τη μνήμη της ιστορίας. Οι Λιόλιδες, οι Σαχίνιδες, οι Κουβέλιδες, οι Παπανδρέιδες, οι Κοκαλέοι. Σαν να ζητούσα δικαίωση και άλλα παιδιά. Σαν ο Παπουτσής, ο Ντάλλας, ο Τσούρας, ο Σκέβης. Που προϋπάτησαν στο βωμό της ελευθερίας. Ήταν σαν άνοιξαν οι ουρανοί για τον ερχομό της δημοκρατίας στην Αλβανία. Και αυτό από τους Έλληνες που είχα μέσα τους αυτό το πανανθρώπινο αγαθό. Από ακαταβολής κόσμου. Ήταν αυτό που τραγουδούσε και ο Ρίτσος. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Αν είμαι εδώ, μέσα στον κόσμο, με ένα μεγάλο φτερό καρφωμένο στο στήθος, αυτό είναι που μάθα μια λέξη και τη λέω. Και κλαίω. Ελευθερία. Αυτήν γνωρίζω. Αυτήν υπάρχω. Αυτήν ανεμίζω. Αυτήν που μου μάθαν οι σκοτωμένοι σε μουγά νυχτέρια κάτω από τις πέτρες τόσων λιθοβολισμών. Μια λέξη μόνο. Ελευθερία! 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 Παιδιά των Ελλήνων. Παιδιά που λαχταρούσαν την πατρίδα τους, την Ελλάδα. Την γαλανόλευκη όψη της. Παιδιά που μαρμαρώθηκαν
πριν να κουνιάσω στην αγκαλιά της. Κι όμως, Ευθύμιος Μάσιος. Παρόν. Αηδώνης Ράφτης. Παρόν. Αθανάσιος Κότσης. Παρόν. Ευάγγελος Μήτρος. Παρόν. Εδώ, ανάμεσά μας, σαν περιστέρια με απλωμένα τα φτερά, διγλίζουν την απέραντη θεά της ελευθερίας. Που όλο έρχεται και ποτέ δεν φτάνει. Αθάνατη, αθάνατη, αθάνατη. Κάθε γιορτή βέβαια έχει τους επισήμους και έχουμε και τους χαιρετισμούς. Τους χαιρετισμούς που εκφώνησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, ο Αρχιλόγκας, ο κύριος Δημήτριος Σαχαρίδης, ο κύριος Νίκος Κούρης, ο βουλευτής του τόπου μας, ο κύριος Βασίλειο Ιωγιάκας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας της Πρωτείας και ο Δήμαρχος Φινίκης, ο κύριος Χριστάκης Κίτσος. Χαίρεσε βέβαια και ο κύριος Μάμα, ο Περιφερειάρχης της Αυλώνας, ο οποίος τόνισε για τις καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών, καθώς και την προσφορά όλων μαζί για τον εκδημοκρατισμό αυτής της χώρας. Πάμε να δούμε τους επισήμους με τους χαιρετισμούς τους. Η 12η Δεκεμβρίου είναι μια ημέρα μνήμης για τα 4 δικοχαμένα παιδιά του Αλίκου, αλλά και μέρα εορτής για την εξέγερση κατά της δικτατορίας εδώ στην Αλβανία. Η θυσία των 4 παιδιών, καθώς και πολλών άλλων νέων που είτε κατάφεραν να περάσουν τα ελληνοαλβανικά σύνορα, είτε σκοτώθηκαν πάνω σε αυτά, παραμένει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία του Ελληνισμού αλλά και της Αλβανίας. Η εξέγερση που προκλήθηκε από τον άδικο χαμό των 4 νέων ήταν η πρώτη στη χώρα κατά του δικτατορικού κομμουνισμού. Τιμούμε σήμερα και για άλλη μια φορά αυτά τα παιδιά του Αλίκου και της Γέρμας και τον ηρωισμό τους. Τιμούμε επίσης και όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία, που αγωνίστηκαν ενάντια στον ολοκληρωτισμό για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη σημερινή εποχή υπάρχουν άλλου είδους προκλήσεις και κίνδυνοι για τη δημοκρατία. Βασική πρόκληση για τον εδώ γηγενή ελληνισμό είναι η ενότητα και η ομοψυχία. Είναι εύλογο βέβαια ότι μέσα στη δημοκρατία μπορεί να προκύπτουν και κάποιες αντιθέσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις για ζητήματα πολιτικής ουσίας. Από αυτή την πρόκληση επηρεάζεται και η ελληνική εθνική μειονότητα. Οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, ωστόσο, δεν πρέπει να αποτελούν ανάγχωμα στην προσπάθεια για επίτευξη ενιαίας στάσης ως προς τα βασικά θέματα που αφορούν στην ύπαρξη και στην μακροημέρευση του ιστορικού γηγενούς ελληνισμού εδώ στην Αλβανία για ζητήματα όπως ο αυτοπροσδιορισμός, το περιουσιακό και άλλα. Ζητούμενο είναι η επίτευξη στοιχειώδους ύμνοιας, συναντήληψης και ή δυνατών συνεννόησης και συντονισμού μεταξύ όλων των βασικών παραγόντων για τον χειρισμό και τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων που αφορούν το παρόν και το μέλλον του εδώ ελληνισμού. Η σημερινή επέτειος μας καλεί συνεπώς όλους να προβληματιστούμε και να αναλογιστούμε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με πνεύμα ενότητας, ομοψυχίας και αλληλεγγύης. Διότι για αυτές τις αξίες θυσίασαν τα νιάτα τους οι 4 νέοι που σήμερα τιμούμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση σε αυτή την επέτειο μνήμης και να τονίσω ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι πάντα εδώ μαζί σας, υποστηρίζοντας τις ανάγκες και τα δικαιώματα του γηγενούς ελληνισμού στο πλαίσιο της καλής διμερού συνεργασίας και φιλίας με την Αλβανία, αλλά και στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της γείτονός μας χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Είμαστε εδώ σήμερα για να απονέμουμε φόρο τιμής στους 4 μάρτυρες της δημοκρατίας που στην προσπάθειά τους να ζήσουν σε ένα ελεύθερο κόσμο και δημοκρατική κοινωνία δολοφονήθηκαν από το αυταρχικό καθεστώς της 10ης Δεκεμβρίου 1990 στα σύνορα. Αλλά και για όλους τους συμπατριώτες μας που στη διάρκεια αυτού του καθεστώς εκδιώχθηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, δικάστηκαν και εκτελέστηκαν άδικα. Είμαστε εδώ για να αντλήσουμε δύναμη, να ορθώσουμε το ανάστημα και το εθνικό μας φρόνημα απέναντι στις σημερινές δοκιμασίες που περνά ο τόπος μας. Σήμερα εκφράζουμε όλοι μας απλά και ανθρώπινα τα αισθήματα παντοτινής εκτίμησης προς πεσόντες και να τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι τους έχουμε πάντα ως πρότυπα εθνικών αρχών
και αξίων, παράδειγμα στον αγώνα μας για μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. Τέτοιες εκδηλώσεις μας βοηθούν να συντηρούμε ζωντανή τη μνήμη των αγώνων και των ηρώων μας και να τσαλώνουμε την πίστη και την εθνική μας συνείδηση, αλλά κυρίως να προβάλλουν ένα αυθεντικό παράδειγμα αγωνιστικότητας και φιλοπατρίας που να καθοδηγεί τους νέους μας. Δόξα και τιμή στους μάρτυρες δημοκρατίας. Αιωνία τους η μνήμη. Θέλω να εκφράσω τη συγκίνησή μου που για μια ακόμη χρονιά με αξιώνει ο Θεός να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, να τιμήσουμε τα παλικάρια που για τη μητέρα πατρίδα χάσαν και για τα άγια χώματα αυτά χάσαν τη ζωή τους. Να πω ότι η παρουσία μας εδώ δείχνει σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και όλους τους Αλβανούς φίλους, δίνει τις καλές σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μετά από αυτές τις δύσκολες χρονιές που περάσαμε. Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία και ευκαιρία θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την ακύρωση του ταξιδιού του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν λίγες μέρες. Κάτι που είχε δημιουργήσει την αγάπη σας, τις προσδοκίες να ανταμώσετε τον Πρόεδρό μας. Όμως, στα τέλη της άλλης εβδομάδας, η αγάπη του Προέδρου και η επιθυμία να βρεθεί κοντά σας θα γίνει πράξη. Ή την άλλη Πέμπτη, την άλλη Παρασκευή, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα είναι κοντά μας. Θα τον υποδεχθούμε με θέρμη και αγάπη όλοι και θα κάνει και τις ανακοινώσεις για αυτό που όλοι περιμένουμε, το επίδομα των ανασφαλής των υπερηλίκων, συγκεκριμένη ημέρα, συγκεκριμένη περίοδο που θα ανοίξει η πλατφόρμα. Είναι τελικό, γιατί όλα αυτά τα χρόνια προσδοκούμε και περιμένουμε. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους και του χρόνου να ανταμώσουμε πάλι εδώ κοντά όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα για μένα μια ιδιαίτερη στιγμή και είναι σαν να συμβαίνει για πρώτη φορά όταν κάθομαι μπροστά σε αυτό το μνημείο των τεσσάρων μαρτύρων, αυτών των παιδιών που ήρθαν εκείνες τις δύσκολες στιγμές να μας διδάξουν, να μας εμπνεύσουν το τι θα πει δημοκρατία, το τι θα πει αγάπη για ελευθερία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σύντομα πάρα πολύ τον αγαπητό Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος για τα σημαντικά μηνύματα που μας μετέφερε. Σίγουρα, κύριε Πρόξενε, αυτός ο χώρος, αυτή η πλατεία, η οποία είναι ιστορική πλατεία και κρατάει το όνομα της αγαπημένης μας Κύπρου, μας χωράει όλους. Και αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι μας χρειάζεται όλους. Θα καλέσουμε όμως, βλέποντας και την κατάσταση την οποία περνάμε, κατάσταση την οποία δεν είναι αυτή για την οποία έχουν αγωνιστεί και έχουν δώσει τη ζωή τους αυτά τα παιδιά εδώ στα βουνά, στα σύνορα. Θα πρέπει να σκεφτούμε με μεγάλη σοβαρότητα για το μέλλον του τόπου μας. Και καλούμε τους δύο πρωθυπουργούς, όπως είπε ο αγαπημένος μας βουλευτής, ο γιατρός, ο Βασίλης ο Ιωιακάς, να έρθουν να συζητήσουμε και να λύσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία μας ταλαιπωρούν τόσα χρόνια. Γιατί δεν μπορούμε το 2022 να μην έχουμε ρεύμα κάθε μέρα, να μην μπορούμε να λύσουμε το περιουσιακό μας, να μην έχουμε ρυθμίσει τα θέματα της παιδείας, να μην μπορούμε να αυτοπροσδιοριστούμε σε αυτή τη χώρα και να γευτούμε όλα αυτά που μας δίνουν οι νόμοι για τις μειονότητες. Και δεν θα είναι συναντήσεις οι οποίες θα είναι απλά για τη φωτογραφία. Θα πρέπει να καθίσουμε με σοβαρότητα για να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα και για να μπορούμε να κοιτάζουμε αυτόν τον κόσμο που έρχεται συνέχεια
και μας θυμάμαι την παρουσία του, να τον κοιτάζουμε στα μάτια. Ας είναι αιώνια η μνήμη τους, αθάνατα τα παιδιά, και επειδή σήμερα είναι και μια πολύ σημαντική μέρα για την Ορθοδοξία, Αγίου Σπυρίδωνος, χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία και καλές γιορτές. Να πάρουμε τώρα μία γεύση και με την κατάθεση στεφάνων εκείνη την ημέρα στο μνημείο των Πεσόντων. Παρακαλώ, τεχνική υπηρεσία. Καταθέτει στεφάνη ο Δήμαρχος Φοινικαίων, κύριος Χρήστος Κίτσος. Καταθέτει στεφάνη ο Γενικός Πρόξενος Ελλάδος Αγιερόγαστρο, κύριος Δημήτριος Σαχαρίδης. Καταθέτει στεφάνη ο Περιφερειάρχης Αυλώνας και εκπρόσωπος κυβέρνησης, κύριος Πταμούρ Μάμαϊ. Καταθέτει στεφάνη ο βουλευτής της Εσπορτίας, κύριος Βασίλειος Γιόλιακας. Καταθέτει στεφάνη ο Δήμαρχος Δρόπερης και Υπουργονίου, κύριος Δημήτριος Στόλης. Καταθέτει στεφάνη ο Δήμαρχος Οικουμενίτσας, κύριος Μιχαήλ Δίκας. Καταθέτει στεφάνη Πρόεδρος των Μειονοτήτων, κύριε Κωνσταντίνα Βεζιάννη. Καταθέτει στεφάνη ο Διευθυντής του Γραφείου Παιδείας Φινίκης Ρόπολης, κύριος Δήσος Λούτσης. Καταθέτει στεφάνη ο Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστήμιου Ιεροκάστρου, κύριος Παναγιώτης Μπάρκας. Καταθέτει στεφάνη ο εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Φινικαίων, κύριος Γρηγόρης Ζαφίρης. Καταθέτει στεφάνη ο εκπρόσωπος του κόμματος των Ελλήνων ΜΕΓΑ, κύριος Ηλίας Παλιδιώτης. Καταθέτουν στεφάνη εκπρόσωποι του Σοσιαλιστικού Κόμματος και εκ μέρους της Βουλευτού κυρίας Ανίλα Ντένα, κύριος Τωμάς Καλόγερος και Ανδρέας Μάρτος. Καταθέτουν στεφάνη εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Κόμματος του Δήμου Φοινικαίων, κύριος Περικλής Νάτσης και κύριος Γιάννης Βόκολος. Καταθέτει στεφάνη η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Αγίων 40, κυρία Μανιόλα Νικολό. Καταθέτει στεφάνη ο εκπρόσωπος των οικογενειών, κύριος Σπύρος Κότσης. Καταθέτει στεφάνη ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική και Περιφερειακός Σύμβουλος, κύριος Ανδρέας Κούρτης. Καταθέτει στεφάνη ο αντιπεριφερειάρχης Αυλώνας, κύριος Χαράλαμος Μαντέχης. Καταθέτει στεφάνη ο εκπρόσωπος των πέντε φυλακιστέντων της Ομόνιας, κύριος Βαγγέλης Παπαχρήστος. Καταθέτει στεφάνη ο πρόεδρος της Αδελφότητας Αριστοτών, Άγιος Βασίλειος, κύριος Ζήσης Αναγνώστης. Και όλη αυτή η εκδήλωση έγινε με ένα κοκτέι. Στο κέντρο Αττίκα. Εκεί στο Αλίκο. Εκεί όπου εγώ συνάντησα τα παιδιά, τα οποία έχουν αναλάβει τα ενία αυτού του μαγαζού πριν ένα μήνα περίπου. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. Αν θα δουλέψουν καλά και αν θα συγκεντρώσουν τους λεβέντες της περιοχής και όλης της εθνικής ελληνικής μοιρότητας, θα προκόψουν και αυτά και οι οικογένειές τους. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο διασκέδαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βαλεντίνα Τμίτσι, την τραγουδίστρια, η οποία μας έφερε ένα νέο τραγούδι και μας έδωσε την άδεια να το μεταδώσουμε εδώ στην εκπομπή τη δική μας, στο Κλαρίνο, Πέτρος Χαλκιάς. Σε ζητώ. Πάμε να το δούμε.
Να συνεχίσουμε με ένα πολυφωνικό τραγούδι από τον Όμιλο Κοσοβίτσας που τραγούδησαν στην εκδήλωση για το περιοδικό Βότρης στην Αθήνα. Να απολαύσουμε λοιπόν τον Όμιλο της Κοσοβίτσας, ένας όμιλος δραστήριος που εμένα προσωπικά με κάνει περήφανο, διότι η φωνή της Δρόπολης ακούγεται και στην Αθήνα. Έχει διπλή σημασία όταν αυτή τη φωνή τη μεταφέρουν αυτοί που φυλάνε Θερμοπύλες πάνω εκεί, στη Δρόπολη, την Κοσοβιτσινή. Παρακαλώ. Αλληλούια,
Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Αναμετάδοση την Κυριακή, 1:30 το μεσημέρι. Εμείς περιμένουμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Από ό,τι μαθαίνω, θα έχουμε στο χώρο μας στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και τον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, τον κύριο Μπαϊράμ Μπέγκαϊ, ο οποίος θα είναι Δέλφινο Αγίου 40, 21 και 22 του Δεκέμβρη. Και μαθαίνω ότι θα έχει μία συνάντηση με διανοούμενους στο Αλίκο. Έχει μεγάλη σημασία ούτως ώστε να υποθούν αλήθειες από ποιον άλλον, από τους διανοούμενους του τόπου του δικού μας. Να τα μεταφέρουμε στον αρχηγό του Αλβανικού κράτους, ούτως ώστε να διορθωθούν και όλα τα παραλυπόμενα. Μέχρι τότε όμως, το κεφάλι ψηλά, αγαπητοί μου, αγάπη. Αγάπη και υγεία και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα έρθουν αν έχεις μεγάλη καρδιά. Γεια σας.